Όριμο συμπληρώνοντας πια τα 11 χρόνια και με ταινίες που καλύπτουν 2023. Ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών της 7ης τέχνης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων αναμένεται να αποτελέσει τον παλμό της ζωής της πόλης. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation θα είναι μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου στη διάθεση των φίλων του κινηματογράφου. Όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο πλαισιώνεται από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, δηλαδή ένα δεύτερο ουσιαστικά φεστιβάλ τις πρωινές ώρες, δημιουργούν το παζλ, το χαρακτήρα, αυτό που έχει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έκανε πρεμιέρα με τη νέα κόπια της μυθικής ταινίας «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη. 40 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη προβολή της ταινίας που αφηγείται την τραγική ιστορία της θρυλικής τραγουδίστριας του Ρεμπέτικου Μαρίκας Νίνου από τη γέννησή της στη Σμύρνη το 1917 μέχρι τον πρόωρο χαμό της στην Αθήνα το 1955. Παρουσιάζει στο κοινό μεγάλους δημιουργούς από την 7η τέχνη και κυρίως προσδίδει μια τεράστια εξωστρέφεια στον τόπο μας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων κορυφώνει αυτό το δεκαήμερο την παρουσία του στην πόλη. Και πέρα λοιπόν από τη δημιουργία ενός γεγονότος, το οποίο όντως έχει γίνει πλέον θεσμός, νομίζω προάγει ευρύτερα τον πολιτισμό και να δεικνύει το ρόλο του τόπου μας σε αυτόν τον τομέα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσουμε τα εύσημα και στους εθελοντές σε όλη αυτή την προσπάθεια που εμπλέκονται. Φέτος θυμόμενα πρόσωπα του φεστιβάλ είναι ο πολυβραβευμένος διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Φατίχ Χακίν, ο οποίος θα βραβευτεί σε ειδική τελετή την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, και ο Έλληνας σχεδιαστής γραφιστικής τέχνης Δημήτρης Αρβανίτης, ο οποίος θα λάβει το τιμητικό βραβείο του φεστιβάλ για το σύνολο του έργου του. Καλούμε τους συνεφίλ και όχι μόνο της περιοχής μας να πλαισιώσουν τις δράσεις του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Ενός θεσμού, ο οποίος δεν είναι θεσμός μόνο γιατί εξακολουθεί να είναι 10 χρόνια, γιατί έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων, είναι μια πολύ σοβαρή πολιτική προσπάθεια. Η κοινωνική δράση αλλά και οι 150 και πλέον ταινίες που θα παρουσιαστούν, πάρα πολύ αξιόλογες, μας κάνει να είμαστε ευχαριστημένοι που μας το προσφέρει αυτό το η ομάδα του φεστιβάλ, αυτοί οι άνθρωποι που δημιούργησαν και δουλεύουν γι' αυτό. Γι' αυτό καλούμε τους χανιώτες αλλά και τους επισκέπτες. Στην 11η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα απονείμει βραβεία κοινού, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες animation, διεθνής παραγωγή μυθοπλασία μικρού μήκους, διεθνής παραγωγή ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, καθώς και τα ειδικά βραβεία, ιστορία και πολιτισμός της Κρήτης και δικαίωμα στη ζωή.